Σαφείς και πιστικές απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο ο Κωνσταντίνος Φρουζής, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Novartis Ελλάς και πρωταγωνιστής στο σκάνδαλο μεγατόνων της φαρμακοβιομηχανίας, στήριξε την εκστρατεία του κυρίου Μητσοτάκη για την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία βγήκε αυτή η είδηση, παραδείγματος χάρη, που αν γινόταν για ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι ούτε υπουργός ούτε βουλευτής, ήταν ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε τέτοια σχέση, θα το είχαμε ένα χρόνο σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια, σε συγκεκριμένους σταθμούς, σε συγκεκριμένες εφημερίδες. Η εφημερίδα φέρνει στο προσκήνιο ηλεκτρονική αλληλογραφία ανάμεσα στο διευθύνοντα σύμβουλο της Novartis και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αποκαλύπτει κατά πρώτο λόγο τις φιλικές σχέσεις που είχαν και τις οποίες, όπως αναφέρει, είχε αποκρύψει στο παρελθόν ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι ο κύριος Φρουζής στήριξε ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας με δείπνα που παρέθεται στο σπίτι του, με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών πολυεθνικών εταιριών και με τη συμμετοχή βέβαια και του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η σχέση των δύο ανδρών ήταν αμοιβαία επωφελής, καθώς ο κύριος Φρουζής έστελνε στον κύριο Μητσοτάκη το βιογραφικό του, καθώς και ημνητικά δημοσιεύματα για το πρόσωπό του, με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής του καριέρας. Τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα έδωσαν αφορμή στην Κουμουνδούρου να εξαπολύσει δρυμή κατηγορό κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίον ρωτά γιατί απέκρυψε τη σχέση του με τον κύριο Φρουζή, καθώς και ποια συναλλαγή κρύβουν οι αμοιβαίες εξυπηρετήσεις. Καθώς ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι υπότροπος, γιατί παρόμοιες σχέσεις είχε με τον Χριστοφοράκο της Siemens, είναι καιρός να αφήσει τις υπεκφυγές περί σκευωρίας και να δώσει πιστικές εξηγήσεις για την ανάρμοστη σχέση του με τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία.